έχει αλλάξει κάτι από την απογευματινή μας επικοινωνία, ποια είναι τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Κοιτάξτε να σας πω, από την απογευματινή μας επικοινωνία έχει υπάρξει ένας προβληματισμός στα διάφορα ιστούτα, στο εάν το επίκεντρο του σεισμού που έγινε στις 4 παραπέντε ήταν στη Χερσόνησο της Παλικής, δηλαδή αν ήταν δυτικά του Λιξουρίου ή αν ήταν ανατολικά του Αργοστολίου. Μάλιστα. Θα μου πείτε ότι μπορεί αυτό να μην έχει τόσο μεγάλη σημασία όσον αφορά τη δόνηση και όσον αφορά το πώς αισθανόμαστε τους σεισμούς πρωτίστως στη Κεφαλονιά και δευτερευόντως στη Ζάκυνθο. Έχει όμως κάποια σημασία ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια σύγκριση στα δεδομένα τα οποία έχουμε από το τεράστιο σεισμό του 1953 εν σχέση με σήμερα. Μάλιστα. Οφείλω να πω ότι έγινε πριν από λίγη ώρα και συγκεκριμένα στις 8:45 αν δεν κάνω λάθος. Και ακριβώς 8:45 έγινε ένας μετασεισμός 5,1. Μάλιστα. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό ότι έχουμε αυτό το σεισμό το 5,1. Άλλωστε ήταν αναμενόμενος. Θα γίνουν κι άλλοι τέτοιοι σεισμοί. Εκείνο όμως το οποίο δεν μπορούμε ακόμη να αποφανθούμε, εάν αυτός που έγινε στις 4 παραπέντε ήταν ο κύριος σεισμός. Μάλιστα. Δεδομένου ότι έχουμε ένα ιστορικό συμβάν, ότι στο 1953 από το ρήγμα της Κεφαλονιάς είχαμε στις 9 Αυγούστου ένα σεισμό 6,1, στις 11 Αυγούστου ένα σεισμό 6,8 και στις 12 Αυγούστου ένα σεισμό 7,3, οφείλουμε απέναντι στην ιστορία και απέναντι στη γνώση που διαθέτουμε να είμαστε επιφυλακτικοί. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη θα επαναληφθεί η ακολουθία το 1953. Οφείλουμε όμως να το λάβουμε αυτό υπόψη μας και να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να είμαστε έτοιμοι για το κάθε τι. Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς τα νησιά μας και η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος έχοντας χτιστεί μετά το 1953 με αντισεισμικούς κανονισμούς που δεν υπήρχαν τότε, πιστεύω ότι είναι τα πιο οχυρωμένα νησιά, τα πιο οχυρωμένα μέρη της Ελλάδας για να αντιμετωπίσουν ακόμη και αν επέλθει η ίδια δραστηριότητα σαν και αυτή του 1953. Οπότε εσείς κύριε Κοπανά συνιστάτε ψυχραιμία, νυφαλιότητα και υπομονή. Και παρακολούθηση συνεχώς του φαινομένου. Εμείς είμαστε συνεχώς πάνω στα κομπιούτερ για να μπορούμε να παρακολουθούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Πρέπει να σας πω ότι και τα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούμε για τα προσεισμικά σήματα έχουν δείξει ότι υπάρχει ηλεκτρομαγνητική δραστηριότητα η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 2 μέρες, και επίσης πρέπει να σας πω ότι και αυτά τα μηχανήματα προσπαθούν να βοηθήσουν στο να μπορέσουμε να δούμε προς τα πού οδεύει το φαινόμενο. Θεωρείτε πάντως ενθαρρυντικό, κύριε Κοπανά, το γεγονός ότι πριν από λίγο, στις 8:45, έκανε έναν ακόμη ισχυρό πιθανόν μετασεισμό εντάσσεως 5,1. Σίγουρα το θεωρώ θετικό. Πρέπει όμως να πούμε, γιατί πρέπει να λέμε με ακρίβεια αυτές τις κρίσιμες ώρες τι ακριβώς συμβαίνει, για να αναλυθεί μια μετασεισμική ακολουθία. Μες. Και να βγει το συμπέρασμα ότι έχει στηριχθεί ομαλά και δεν προβλέπονται κάποιες ανώμαλες συμπεριφορές, θα πρέπει να φτάσουν κάποιες ώρες και να γίνουν κάποια γεγονότα τα οποία θα καταγραφούν. Οπότε πιστεύω ότι σήμερα η τεχνογνωσία και τα μηχανήματα που υπάρχουν είναι πολύ ανώτερα από το παρελθόν, άρα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε κάθε λεπτό το φαινόμενο και να μπορούμε να δίνουμε πληροφορίες στον πληθυσμό. Να σας διακόψω, κάνει μια ακόμη σεισμική δόνηση τώρα. Πήρε μια πολύ σωστή απόφαση για τη Ζάκυνθο. Νομίζω ότι το ίδιο έχει και για την Κεφαλονιά, αλλά τουλάχιστον για τη Ζάκυνθο που γνωρίζω εγώ, αύριο για προληπτικούς λόγους δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία, ώστε να γίνουν έλεγχοι και από το εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και από συνεργεία του Δήμου,
ώστε να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει καμία αστοχία σε κανένα κτίριο που φιλοξενεί τα παιδιά μας. Σε λίγη ώρα, κύριε Κοπανά, θα έχουμε και τον κύριο Κουρή, τον αντιπεριφερειάρχη, στη γραμμή μας της Κεφαλονιάς, οπότε θα έχουμε ενημέρωση από εκεί. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να πω ότι την στιγμή που μιλούσαμε, δηλαδή στις 9 και 13, έκανε άλλη μία μικρή σεισμική δόνηση. Να σας ευχαριστήσουμε. Θα έχουμε μία νύχτα. Που το λέω, αλλά θα έχουμε μία νύχτα με συνεχή τέτοια γεγονότα. Ωραία. Και ευχόμαστε βεβαίως να είναι σε πλαίσια που μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε ψύχρεμα.